1,30 με 1,35 ρυθμό το κατοστάρι. Ναι. Εντάξει, αν το κατεβάζω κάτω από 1,30 μου κάνεις κάλμα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στη Γάβδο κολυμπώντας 20 ναυτικά μίλια για καλό σκοπό. Κάνοντας πράξη ένα παιδικό του όνειρο, ο Βασίλης Βροντάκης βουτάει στα νερά του Κρητικού Πελάγους, ξεκινώντας τον κολυμπητικό διάπλου Σφακιά Γάβδος. Πάμε, πινάρα! Στις 5 το πρωί, οπλισμένος με θάρρος και καλά προετοιμασμένος σωματικά, ο Βασίλης Βροντάκης βρισκόταν ήδη στη χώρα Σφακίων. Ο καιρός ήταν σύμμαχός του και οι συνθήκες στη θάλασσα ιδανικές, τουλάχιστον στα πρώτα μίλια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και την δύναμη που μου δίνετε και την θετική ενέργεια. Ραντεβού στη Γάβδο. Πάμε, Μπιλί! Μαζί σου, Βασίλη! Μπράβο! Για τα παιδάκια του ορίζοντα, μπράβο! Μπράβο, Βασίλη! Είμαι εδώ μαζί με τον Βασίλη στο εγχείρημα το οποίο κάνει και το οποίο αφιερώνει στον ορίζοντα και στη δράση δότες μυελίου των οστών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ένα εγχείρημα τεράστιο. Ο Βασίλης Βροντάκης αποφάσισε να τολμήσει αυτό το δύσκολο εγχείρημα, θέλοντας να διαδώσει τους σκοπούς του Συλλόγου Ορίζοντας, που εδώ και χρόνια υποστηρίζει ουσιαστικά ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται κολυμβητικός διάπλους μέχρι την ακριτική Γάβδο. Θέλει πραγματικά πολύ θάρρος, πολύ προσπάθεια. Πρέπει να ο Βασίλης, ο οργανισμός του, να είναι δυνατός, υγιής για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Έχει ξεκινήσει ήδη, έχουμε διανύσει περίπου ένα μίλι από ό,τι βλέπω. Σκάφος με μέλη του Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Καρκίνο, ορίζοντας, ακολουθεί τον τολμηρό κολυμβητή μέχρι το τέλος του διάπλου. Το βάθος σε πολλά σημεία ξεπερνά τα 1,000 μέτρα, υπάρχουν ρεύματα, όμως η δύναμη της θέλησης αποδεικνύεται ισχυρότερη και νικά όλα τα εμπόδια. Μπράβο, Βασίλη!